πάμε παρακάτω. Εμεί πάμε στα διεθνή. Πάμε να βρούμε την Αθηνά που Παπακώστα στην αίθουσα ειδήσεων. Γεια σου, Αθηνά. Καλημέρα. Καλή και σήμερα, αρχή θα Αθηνά. κάνουμε με... με τον κύριο Μπάιντεν και τι νέε προειδοποίησει του. Βρισκόμαστε έξι μέρε πριν από τι ενδιάμεσε εκλογέ στι ΗΠΑ και ο Αμερικανό Πρόεδρο χθε το βράδυ προειδοποίησε για χάο σε περίπτωση που οι υποψήφοι των Ρεπουμπλικάνων, οι οποίοι απειλούν ότι εάν ιτηθούν, τότε θα αμφισβητήσουν το αποτέλεσμα των εκλογών, με αποτέλεσμα κάτι τέτοιο να ανοίξει τι πόρτε, τι πύλε του χάου στη χώρα. Χαρακτηριστικά, ο Αμερικανό yeah. Πρόεδρο τόνισε ότι δεν μπορούμε πλέον να θεωρούμε την δημοκρατία δεδομένη και κάλεσε του Αμερικανού ψηφοφόρου να ενωθούν κατά Τη πολιτική βία και κατά του εκφοβισμού. Υπενθυμίζω ότι οι εκλογέ είναι την επόμενη εβδομάδα. Mm. Ε, σε αυτέ τι εκλογέ αποφασίζουν για τα δύο, για όλα τα μέλη τη Βουλή των Αντιπροσώπων και για το 1 τρίτο των εδρών τη Γερουσία. Αυτή τη στιγμή και τα δύο σώματα ελέγχονται από του ε, δημοκρατικούς, δημοκρατικού, οι οποίοι φαίνεται ότι πιέζονται στι δημοσκοπήσει και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούν και το πιο δυνατό του χαρτί, τον ε, πρώην Αμερικανό πρόεδρο, Μπάρακ Ομπάμα. Μα ενδιαφέρουν και πολύ, ε, έχουν και πολύ ελληνικό, ελληνικό, ενδιαφέρον οι συγκεκριμένε εκλογέ. Ακριβώ. Είναι, είναι τόσο ευαίσθητε οι ισορροπίε που. Εάν αλλάξουν ε, ακόμα και δύο έντρες, δύο έντρες να χάσουν στη γερουσία, τότε θα αντιμετωπίσουν σοβαρό πρόβλημα και ενδεχομένως να απομακρυνθεί Μάλιστα. και ο Μενέντες από τη θέση του. Πάμε.